Η Ελλάδα, κοιτάξτε, έχει έναν ιστορικό ρόλο και τον έχει διαδραματίσει και στο παρελθόν, για πριν 20-30 χρόνια, ως μια δύναμη ειρήνης και μια δύναμη η οποία μπορεί να παίξει έναν ρόλο διαμεσολάβησης μεταξύ των διαφωνούντων. Νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση και σήμερα θα μπορούσαμε κάτι τέτοιο να το κάνουμε. Ημερησία Talks με τον οικονομολόγο και πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Δημήτρη Λιάκο. Καλώς ήρθατε, κύριε Λιάκο, στο Ημερησία Talks. Να ξεκινήσω κατευθείαν από τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Βρισκόμαστε πλέον στην κορύφωση της ρωσο-ουκρανικής κρίσης, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έναν πόλεμο στην καρδιά της Ανατολικής Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη. Να σας ρωτήσω, βρισκόμαστε πράγματι μπροστά, όπως λένε διάφοροι αναλυτές, σε μια νέα ψυχροπολεμική περίοδο και πώς θα αλλάξει ο κόσμος μας μετά από αυτό? Κοιτάξτε, το να μιλήσει κάποιος με ακρίβεια το πώς θα είναι, να προβλέψει μάλλον με ακρίβεια πώς θα είναι ο κόσμος από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα όμως τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι υπολογίζαμε, από ό,τι προβλέπαμε πριν λίγο καιρό. Σαφώς αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν και ο πόλεμος, όπως είπατε, στην καρδιά της Ευρώπης ουσιαστικά, δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν τις σχέσεις κρατών, επηρεάζουν, αν θέλετε, και το ρόλο της Ευρώπης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτή τη στιγμή με πολύ δραματικό τρόπο της δίνεται μια δυνατότητα να ξανασκεφτεί, να ξανασυζητήσει όλη της την ύπαρξη, αν θέλετε, όσον αφορά και το παρόν και το μέλλον της, σε πολλά πεδία, σε πολλά διαφορετικά πεδία. Συνήθως έχουμε συνηθίσει, και κυρίως εμείς οι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί, τα τελευταία 15 χρόνια συζητάμε μόνο για την οικονομική διάσταση της Ευρώπης. Πλέον μπαίνουν και άλλα ζητήματα πολύ κρίσιμα. Ακριβώς, και είδαμε πολύ πυκνό χρόνο τα τελευταία 24 ώρα να συμβαίνουν πράγματα που συνήθως. Είναι αυτό που λέγανε παλιά, ότι περιμένεις εξάμηνα να συμβεί ένα γεγονός και υπάρχουν μέρες οι οποίες θυμίζουν εξάμηνα. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν συχνά γεγονότα, πυκνά γεγονότα, τα οποία επηρεάζουν και το σήμερα, αλλά θα επηρεάσουν και το μέλλον, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Ξέρετε ότι αυτά τα γεγονότα, δραματικά γεγονότα και τα καταδικαστέα όσον αφορά την εισβολή της Ρωσίας σε μια ξένη χώρα, θα επηρεάσουν άμεσα και τις σχέσεις, και όχι μόνο μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας και των υπόλοιπων χωρών στην περιοχή, αλλά και τις σχέσεις των ΗΠΑ επίσης και με τη Ρωσία επίσης. Επηρεάζουν, αν θέλετε, και στο επίπεδο του ΙΕ και τις σχέσεις με άλλες μεγάλες δυνάμεις. Πλέον έχουμε μπει σε ένα πολυπολικό σύστημα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά και ο ρόλος και της χώρας, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για την Ελλάδα, ποιος πρέπει να είναι σε αυτό το νέο γίγνεσθε, ποιο ρόλο θέλουμε να διαδραματίσουμε. Πολυπολικό σύστημα, δηλαδή. Κοιτάξτε, υπάρχουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή οι οποίες έχουν αναδειχθεί. Αν συζητάγαμε πριν 15-20 χρόνια, δεν θα συζητάγαμε για το ρόλο της Κίνας έτσι όπως είναι σήμερα. Πλέον το συζητάμε. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Ρωσία, νομίζω ότι ένα από τα ιστορικά λάθη της Ευρώπης είναι ότι ουδέποτε σε αυτή τη συνολική εξίσωση συμπεριέλαβε και τη Ρωσία το πώς θα βρεθεί μια νέα ισορροπία. Εννοώ μετά την πτώση του τείχους, δηλαδή το 1990 κτλ. Νομίζω ότι κάπως είχαν παραμερίσει, αν θέλετε, το ρόλο της Ευρώπης, της Ρωσίας, συγγνώμη, οι ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία που πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τα δούμε. Θα ευχόμασταν αυτά να είχαν συζητηθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτόν τον τρόπο, το δραματικό και καταδικαστέο τρόπο και το βίαιο τρόπο, να συμφωνήσω μαζί σας, τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα που βρίσκεται λοιπόν σε αυτό? Η Ελλάδα, κοιτάξτε, έχει έναν ιστορικό ρόλο και τον έχει διαδραματίσει και στο παρελθόν, για πριν 20-30 χρόνια, ως μια δύναμη ειρήνης και μια δύναμη η οποία μπορεί να παίξει έναν ρόλο διαμεσολάβησης μεταξύ των διαφωνούντων. Νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση και σήμερα θα μπορούσαμε κάτι τέτοιο να το κάνουμε. Θα έλεγα ότι και πολύ πρόσφατα, δηλαδή και στην προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία, όπως είπατε, και εσείς αποτέλεσα μέλος, είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση η οποία βοήθησε να βρεθεί μια νέα ισορροπία και να βρεθεί μια λύση σε ένα δυσεπίλητο, όπως φαινόταν, πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι όπως την συμφωνήσαμε και την ονομάζουμε πλέον, το οποίο δημιούργησε νέα δεδομένα, πολύ καλύτερα δεδομένα, σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Άρα η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο να είναι μέρος μιας συνολικής λύσης, άρα και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε κάλλιστα να διαδραματίσει ένα ρόλο επίλυσης των διαφορών. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη διελκυστίδα και τα προβλήματα και τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε με τη γείτονα χώρα, εννοώ την Τουρκία.
Όπως ξέρετε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολλές πολιτικές δυνάμεις και πολλοί άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, είναι υπέρ της άποψης ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν με διάλογο. Υπάρχει το ζήτημα της Χάγης. Αλλά με μια προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι διεθνείς κανόνες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, πρέπει να σεβόμαστε και πρέπει να κινούμαστε έχοντας ως φάρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς στηρούνται οι διεθνείς κανόνες, πώς στηρείται το διεθνές δίκαιο, και όχι αυτή τη στιγμή, όπως δυστυχώς συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη, όπως είπατε και πριν, να συζητάμε αυτή τη στιγμή για την παραβίαση των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου και να προσπαθούμε μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Λύσεις πρέπει να βρεθούν, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει να σταματήσει η εισβολή, πρέπει να αποχωρήσουν οι δυνάμεις. Και σήμερα, μάλιστα, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, το ξαναανέφερε, έβαλε αυτή πάλι την πρόταση. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να λυθεί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, σαφώς όμως θα αφήσει πληγές. Όσο διονύζεται αυτό το ζήτημα, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα και στη συγκεκριμένη περιοχή και στους ανθρώπους της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και εσείς. Και εδώ και ο Όμιλος Μηντιακός το έχετε αναδείξει αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Δεν είναι καλά, κάνετε και μπράβο σε αυτό που δείχνετε όλες αυτές τις εικόνες. Είναι δραματικές εικόνες, είναι δύσκολες εικόνες. Όσοι έχουμε έτσι και μια ευαισθησία, όσοι είμαστε και γονείς, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας. Εικόνες που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Ναι, και μπράβο που το λέτε, διότι δυστυχώς άκουσα έτσι με τα λίπη ορισμένους να λένε ότι ήταν η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς και ως Ελληνισμός είχαμε ζήσει παρόμοιες εικόνες και το 1974 και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, φυσικά. Και φυσικά και τις δραματικές εικόνες που ζήσαμε στη γειτονιά μας, ενώ πάλι στη Βαλκανική, στη Γιουγκοσλαβία. Σωστά. Γενικώς ο πόλεμος, πρέπει να το πούμε, δεν είναι. Το λέμε και ακούγεται, ξέρετε, πολλές φορές έτσι τοπικό. Δεν είναι η λύση. Όταν έχουμε φτάσει το 2022 και μιλάμε για την πρόοδο του ανθρώπου, τα τεχνολογικά επιτεύγματά του, τα επιστημονικά επιτεύγματά του, ακόμα και στην πανδημία ζήσαμε και απολαύσαμε, αν θέλετε, και δοξάζουμε όλους αυτούς τους επιστήμονες οι οποίοι προχώρησαν γρήγορα για να βρούμε λύσεις απέναντι σε αυτό το πρόβλημα της πανδημίας. Όταν έχει προχωρήσει τόσο πολύ το ανθρώπινο πνεύμα, καλό είναι το πνεύμα αυτό να το χρησιμοποιούμε και όταν έχουμε κάποιες διαφορές να καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Με όποιες διαφορές υπάρχουν, με όποια ένταση υπάρχει και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά. Υπάρχει μια εξέλιξη την οποία κάποιος θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει θετική, ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις, βέβαια σε ένα επίπεδο χαμηλότερο. Θα δούμε. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση και σε όλη αυτή τη συζήτηση και πιο μεγάλες δυνάμεις, ώστε να υπάρχει αυτό που λέω, να βρούμε μια ισορροπία. Μια ισορροπία η οποία στο τέλος της ημέρας θα περιορίσει, θα μειώσει την ένταση των προβλημάτων. Το πρόβλημα θα υπάρχει.